Στοπ στην ανεξέλεγκτη είσοδο πολιτών μπαίνει στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, καθώς η εξέλιξη της πανδημίας προκαλεί ανησυχία. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος αποφάσισε την αυστηροποίηση των μέτρων, τα οποία πρέπει να έχουν σαν Ευαγγέλιο όσοι περνούν την πόρτα των δικαστηρίων. Το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο έντονου συναισθησμού στα δικαστήρια του Ηρακλείου, με πάρα πολύ κόσμο. Το επισημάναμε και ως Δικηγορικός Σύλλογος και ο ίδιος ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου το επισήμανε. Έκανε και υπήρξε και σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο, από ό,τι γνωρίζω. Και προφανώς αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να σταματήσει, διότι νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει πολύ και κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Χωρίς μάσκα πλέον δεν μπορεί να μπαίνει κανείς, όχι απλά σε δικαστική αίθουσα, αλλά γενικότερα στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου. Ο έλεγχος στην είσοδο είναι συνεχής και οι αποστάσεις πρέπει να τηρούνται από όλους ανεξαιρέτως, με την προστασία της δημόσιας υγείας να μπαίνει στο προσκήνιο. Όπως θα δείτε στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, υπάρχουν υπάλληλοι του. Δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ελέγχουν την τήρηση των μέτρων. Για μεγάλο διάστημα, δυστυχώς, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Εισέρχονταν όποιος ήθελε, εισερχόταν στις αίθουσες, είτε είχε δουλειά είτε δεν είχε. Νομίζω φαινόμενο απαράδεκτο. 40 άτομα θα εξυπηρετούνται στο πρωτοδικείο και την εισαγγελία, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σε κάθε δικαστική αίθουσα εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα, όπως ισχύει πλέον σε όλους τους κλειστούς χώρους την εποχή του κορονοϊού.